Έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα αναφορικά με ένα θέμα που έχει να κάνει εδώ με τον Καρχαρία, με το Καρχαριοειδές, που μπλέχτηκε στα δίχτυα ψαράδων στην Ιεράπετρα. Ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ωστόσο έχει διάφορες πτυχές. Έχει κάποιες παραμέτρους διαφορετικές που προκύπτουν και μέσα από το ρεπορτάζ. Και έχει και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ή μάλλον, για να γίνω πιο ακριβής, την δημοσιοποίηση κάποιων προβληματισμών από εθελοντικές οργανώσεις, από περιβαλλοντικές οργανώσεις, πραγματικά, που είδαν αυτό το βίντεο και έχουν κινητοποιηθεί. Θέλω λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά. Σίγουρα είναι μία εικόνα που δεν σου προκαλεί όμορφα συναισθήματα. Ως εικόνα. Και ξέρετε ότι οι ευαισθησίες εδώ της εκπομπής και της ομάδας της εκπομπής είναι έντονες. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με ζώα, με κύτη, με ψάρια, με πτηνά. Είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Είναι μία εικόνα που λες γιατί. Λοιπόν, θα τα βάλουμε σε μία σειρά όμως. Θέλω να πάμε στην κυρία Αναστασία Χαρίτου, υπεύθυνη προγραμμάτων περιβαλλοντικής οργάνωσης IC. Την καλησπέρα μας, κυρία Χαρίτου, καλησπέρα από Κρήτη. Να ακούσουμε την κυρία Χαρίτου, Άννα. Άννα μου, πάνω ηχοληψία. Την καλησπέρα μου, μας ακούτε? Σας ακούω, εσείς? Βέβαια, σας ακούμε. Καλησπέρα λοιπόν στην όμορφη Κρήτη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το εξής. Έχετε προχωρήσει σε κάποιες πρωτοβουλίες στην κατάθεση μήνυσης αναφορικά με την εικόνα, με το πλάνο, με το σκηνικό εκεί, με το Καρχαριοειδές. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Να ξεκινήσω πρώτα λέγοντας ότι πρόκειται για ένα καρχαρία και συγκεκριμένα έναν εξανδράχιο καρχαρία, ο οποίος προστατεύεται από την Εθνική Νομοθεσία. Και ακριβώς εκεί, αλλά κυρίως τις εικόνες που προβάλλατε και που σχετίζονται όχι απλά με την παράνομη αλλίευσή του, αλλά με το βασανισμό του ζώου, πράγμα το οποίο σαφώς και καταδικάζουμε, έχουμε προβεί σε καταγγελία στο τοπικό λιμεναρχείο, που είναι και η αρμόδια αρχή, και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για τα προβλεπόμενα. Κυρία Χαρίτου, αναφέρεστε, επειδή διάβασα και την ανακοίνωσή σας, σε ένα προεδρικό διάταγμα 67 του 1981, όπου ο εξανβράχιος εξακαρχαρίας είναι ένα είδος το οποίο προστατεύεται και για το οποίο κύρια απειλή είναι η αλία. Υπάρχει ωστόσο, για να είμαι ακριβής στο ρεπορτάζ, επειδή υπάρχουν αρκετές τοποθετήσεις επιστημόνων τη σημερινή ημέρα, υπάρχει ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020/123 της 27ης Ιανουαρίου του 2020. Και μέσα σε αυτό τον κανονισμό και σε αυτή τη λίστα, το συγκεκριμένο είδος καρχαρία δεν βρίσκεται στη λίστα με τα απειλούμενα είδη. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια επικαιροποιημένη, φέρεται να είναι μια επικαιροποιημένη λίστα σε σχέση με την αντίστοιχη του 81. Αρχικά να σας πω ότι και η νομοθεσία, η Εθνική Νομοθεσία του 81 που αναφέρεστε, έχει και αυτή αναθεωρηθεί με ΦΕΚ. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό του, αλλά έχει γίνει το σχετικό update. Εκτός από αυτό, γενικότερα οι νομοθεσίες, οι ευρωπαϊκές οδηγίες, ο εναρμονισμός της εθνικής νομοθεσίας με διεθνείς συμβάσεις και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, στα περιβαλλοντικά ζητήματα τουλάχιστον που γνωρίζω εγώ, είναι πολύπλοκος. Παρ' όλα αυτά δεν τίθεται θέμα για το ότι ισχύει το παρόν προεδρικό διάταγμα και για το ότι ο Καρχαρίας, το συγκεκριμένο είδος. Σε καμία περίπτωση, εδώ ξεκίνησα τον πρόλογό μου και λέω ότι είμαστε υπέρμαχοι της προστασίας των ζώων σε καμία περίπτωση. Απλά για να είμαι ακριβής και συνεπής στο ρεπορτάζ, σας αναφέρω και αυτό τον κανονισμό του 2020. Και ίσως μήπως έχουμε μια επικαιροποιημένη λίστα. Όχι ότι αυτή η εικόνα που βλέπουμε μας προκαλεί συναισθήματα όμορφα, το αντίθετο, αλλά να μην καταδικάζουμε κάποιους ανθρώπους που πιθανότατα από την ατυχία τους, στα δίχτυα τους, μπλέχτηκε το συγκεκριμένο είδος καρχαρία.
Για να είμαστε συνεπείς. Πάρα πολύ σωστή η προσέγγιση. Πάρα πολύ σωστή η προσέγγιση και γενικότερα η προσέγγιση που έχουμε εμείς ως περιβαλλοντική οργάνωση και η σχέση που έχουμε καταφέρει να χτίσουμε με τους αλλήλους έχει ακριβώς αυτή τη προσέγγιση. Σωστά, σωστά και το επιβεβαιώνω. Δεν είναι να καταδικάζουμε. Δεν είναι να καταδικάζουμε. Και κάτι το άλλο βέβαια, και κάτι άλλο πράξη. Το οποίο προκύπτει, ξέρετε, για να σας βοηθήσω λίγο και στη συζήτηση, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έβγαλαν αυτό τον καρχαρία, το είδος καρχαρία στη στεριά, προκειμένου να λύσουν και τα δίκτυα τους. Θα μπορούσε να επιστρέψει στην θάλασσα πίσω, καθώς οι ιχθυολόγοι επιστήμονες τονίζουν ότι ακόμα και να επέστρεφε δεν θα παρέμενε στη ζωή. Οπότε, λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση κάνουμε καταρχήν τα νόμιμα και τα ηθικά, οπότε απελευθερώνουμε το ζώο ζωντανό. Το αν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες και το post release mortality, το οποίο λέμε εμείς, δηλαδή το πόσες είναι πιθανότητες επιβίωσης τέτοιων ατόμων μετά την απελευθέρωσή τους, είναι κάτι το οποίο δεν έχει μελετηθεί συστηματικά για αυτά τα είδη. Οι γενικότεροι πληροφορίες που έχουμε για αυτά τα είδη είναι πολύ περιορισμένες. Οπότε είναι κάτι το οποίο οι επιστήμονες για την περιοχή μας δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε με αξιοπιστία, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Από εκεί και πέρα, σαφώς και είναι δύσκολη η διαδικασία της απελευθέρωσης και όσοι είναι στο πεδίο και στις θάλασσα γνωρίζουν ότι τόσο μεγάλα άτομα, όπως και άλλα προστατευόμενα είδη, είναι δύσκολο να απελευθερωθούν από δίχτυα και να επιστρέψουν. Και ανάλογα με τις συνθήκες που έχουν πιαστεί, τα βάση τα οποία έχουν πιαστεί, τον τρόπο που έχουν αλλοιευθεί, πιθανώς να υπάρχουν περιορισμένες πιθανότητες να ζήσουν. Παρ' όλα αυτά, εδώ δεν μιλάμε μόνο για μια περίπτωση τυχαίας αλλίευσης, μια πράξη που έγινε κατά λάθος, όπως πολύ σωστά είπατε, ενός προστατευόμενου είδους. Μιλάμε για έκτροπες εικόνες που είδαμε, βασανισμού του ζώου ενώ είναι ακόμα ζωντανό, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την προστασία του συγκεκριμένου είδους, έχει να κάνει και με άλλες νομοθεσίες που υπάρχουν και διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες προφανώς και καταδικάζουν και ανάγουν τέτοια περιστατικά θανάτωσης προστατευόμενων ειδών σε υποβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος. Δεν είναι μόνο η μία νομοθεσία, μία είναι η νομοθεσία που προστατεύει το συγκεκριμένο είδος. Ερώτηση. Και από εκεί και πέρα θα ξαναλέω. Ερώτηση. Εάν καταλήξουμε στο συμπέρασμα μέσα από αυτή την επικαιροποιημένη λίστα ότι το συγκεκριμένο είδος δεν είναι σε αυτά τα είδη τα οποία απειλούνται, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση πάνω στη βάση που έχετε θέσει εξ αρχής? Αναφέρουμε στα περί κακοποίησης. Γιατί ένας ψαράς ο οποίος πάει και κάνει την ψαριά του και βγάζει το ψάρι του έξω, φαντάζομαι δεν είναι όμορφη εικόνα, αλλά ξέρετε, κάπως έτσι χάνει τη ζωή του το ψάρι. Και ξαναλέω, είναι κάτι αντίστοιχο με την κακοποίηση άλλων ειδών και το κρέας που τρώτε προέρχεται από ένα σφαγείο, αλλά είναι διαφορετικό το να υπάρχουν διαδικασίες, είτε αυτές στηρούνται είτε όχι, που προβλέπουν μία, ας πούμε, ήπια, άσχετα με το αν προσωπικά συμφωνώ ή διαφωνώ, θανάτωση των ζώων προς κατανάλωση. Είναι άλλο το να προβάλλονται και να προωθούνται ως αποδεκτές εικόνες που περιλαμβάνουν βασανισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι διαπραγματεύσιμο, τουλάχιστον για μας. Και επίσης, ξαναλέω ότι δεν τίθεται ζήτημα προστασίας ή όχι του συγκεκριμένου ατόμου. Προστατεύεται εξαβράχιος καρχαρίας και αυτό δεν έχει σχέση με το αν απειλείται υπό εξαφάνιση ή όχι. Συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο είδος, η προστασία του δεν προέρχεται, ας πούμε, από λόγω της απειλής που δέχεται με εξαφάνιση. Προέρχεται κυρίως στη βάση του ότι οι καρχαρίες είναι οργανισμοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για το θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι οι κύριοι συντελεστές στους οποίους βασίζεται η ισορροπία του θαλάσσιου περιβάλλον, του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και έχουν κάποια βιολογικά χαρακτηριστικά τα οποία, στην περίπτωση που αρχίσουν να απειλούνται με εξαφάνιση, οι πληθυσμοί τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακάμψουν. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, κυρία Χαρίτου, θα συμφωνήσω μαζί σας, και όταν πρωτοείδα το βίντεο, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή πρέπει να είδε το φως της δημοσιότητας, στην εκπομπή δεν το προβάλαμε, πραγματικά ήταν. Δεν σου προκαλεί και το καλύτερο συνέστημα. Το αντίθετο, συμφωνώ. Απλά ξέρετε, στα πλαίσια του ρεπορτάζ πρέπει και εμείς να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε να λέμε, να πιανόμαστε από μία αναφορά και να τη δημοσιοποιούμε εδώ, σε καμία περίπτωση. Και πάρα πολύ καλά κάνετε και σας λέω και εγώ ότι γενικότερα αντίστοιχα περιστατικά που έχουν αλλοιευθεί κατά λάθος
άτομα εξαβράχικα χαρία ή και άλλων ειδών. Εμείς δεν είμαστε της καταγγελίας ως την πρώτη κίνηση το βασικό μας όπλο. Το βασικό μας όπλο είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των αλλιέων, ώστε σωστά να γνωρίζουν. Γιατί να ξέρετε και σε επίπεδο εκεί Ανατολικής Κρήτης μεροκαματιάριδες είναι οι άνθρωποι περισσότεροι και δεν βγαίνουν και λένε πάμε να κάνουμε μια ψαριά και να φάμε και τη μήνυση μετά και να βρούμε τον πελά μας. Το αντίθετο. Βγαίνουν για να ζήσουν τις οικογένειές τους και εντάξει. Έτυχε τώρα αυτό που έτυχε, ίσως μετά η συμπεριφορά να έπρεπε να είναι διαφορετική, αλλά εντάξει, ξέφυγε κάπως η κατάσταση εκεί μέσα από τα social. Το βασικό είναι το τι ακολούθησε για εμάς, γιατί ξαναλέω έχουμε πετύχει ευτυχώς αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε με την προστασία των καρχαριών συγκεκριμένα και με την προστασία των καρχαριών. Έχουμε πετύχει την εκπαίδευση πολλών αλλιέων, οι οποίοι παρά τις δυσκολίες που και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν και όλο αυτό το δύσκολο του επαγγέλματός τους, με τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν και με όλα τα προβλήματα τα σύγχρονα, έχουν καταλήξει πλέον τέτοια είδη και όχι μόνο αυτά, αλλά και άλλα προστατευόμενα είδη, να τα απελευθερώνουν ακριβώς γιατί αντιλαμβάνονται ότι αν θέλουν και οι ίδιοι ένα μέλος στη θάλασσα, το πρώτο πράγμα που έχουν μάλιστα να κάνουν είναι οπότε, να την προστατεύσουν. Η εξέλιξη έχει να κάνει ότι έχετε ενημερώσει το λιμεναρχείο, σωστά? Σωστά. Και θα κινηθούν, θα προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Τι σας έχουν πει? Η ενημέρωση που έχουμε είναι αυτή. Από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι θα ενημερωθούμε και εμείς εκ του αποτελέσματος. Αναφορικά τώρα με το κατά πόσο έτσι επιθετικό είναι το συγκεκριμένο είδος καρχαρία για τους ανθρώπους, να μας βοηθήσετε λίγο, υπάρχει φόβος? Και σε ποια νερά τον συναντάμε? Ή ξέρετε κάτι, μας συναντά αυτό σε ποια νερά, εμείς τον συναντάμε? Γενικότερα αυτό που ισχύει είναι ότι δεν θέλει να μας συναντάει. Μπορεί να μην θέλουμε κι εμείς, αλλά σίγουρα δεν θέλει να μας συναντάει. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε 34 είδη καρχαρία, αλλά από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς και ως λουόμενος και ως χρήστης της θάλασσας, δεν έχουμε συχνές επαφές μαζί τους. Ακριβώς γιατί έχουν προσαρμοστεί να ζουν μακριά από την ακτή, ακριβώς επειδή μας θεωρούν επικίνδυνους και γι' αυτό και αλληλεπιδρούν με τους ψαράδες, οι οποίοι έχουν τις δραστηριότητες σε μεγαλύτερα βάθη και μακριά από την ακτή. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φοβόμαστε γενικότερα οι καρχαρίες. Δεν υπάρχουν περιστατικά που πρέπει να μας τρομάζουν, τουλάχιστον στην σύγχρονη Ελλάδα. Και το ότι μας αποφεύγουν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα στοιχείο είναι ότι κατά την περίοδο του COVID, που εμείς λείπαμε από τη θάλασσα και ήμασταν στα σπίτια μας, οι καρχαρίες ήρθαν πιο κοντά στην ακτή. Και πάλι μπορεί να υπάρχει λόγος φόβου. Κυρία Χαρίτου, σας ευχαριστώ θερμά. Η πόρτα της εκπομπής πάντα ανοιχτή, προκειμένου να επικοινωνούμε και να στέλνουμε αυτά τα όμορφα μηνύματα μέσα από αυτές τις ξεχωριστές πρωτοβουλίες της οργάνωσής σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη.